στο γεγονός ότι φέρεται να έχουν αυξηθεί και να έχει αυξηθεί ο αριθμός και τα ζευγάρια των πελαργών στο νησί της Κρήτης. Υπάρχει μία συγκεκριμένη αναφορά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και θέλω να πάμε να εστιάσουμε και να δούμε και τους βασικούς λόγους με τον κύριο Μιχάλη Δρετάκη, ορνιθολόγο και ερευνητή του Εργαστηρίου Οικολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Την καλησπέρα μας, κύριε Δρετάκη. Πώς είστε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, ναι, αυτό που συμβαίνει με τους πελαργούς σε γενικές γραμμές είναι το εξής. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει αυξηθεί ο πληθυσμός της Νότιας Ευρώπης και ο ελληνικός, οπότε αναζητούν νέες περιοχές και επικύζουν νέες περιοχές. Κυρίως επίκυσαν την Κρήτη άτομα ανώριμα τα οποία ερχόταν στη μετανάστευση το φθινόπωρο, βρήκαν κατάλληλες συνθήκες για διατροφή, κάποια παρέμεναν και το χειμώνα και σιγά σιγά κάποια επέλεξαν να μείνουν και να φωλιάσουν. Αυτό έγινε πρώτη φορά στο Αρκάδι το 2019, με το πρώτο ζευγάρι που είχαμε στο Αρκάδι του Ρεθύμνου. Στη συνέχεια, από την επόμενη χρονιά, εγκαταστάθηκε ένα ζευγάρι στα Πρετόρια της Μεσαράς, το οποίο συνεχίζει, είναι το πιο επιτυχημένο ζευγάρι μέχρι σήμερα, για τέταρτη χρονιά φέτος. Εγκαταστάθηκε αμέσως την επόμενη χρονιά, το 2021, ένα ζευγάρι και στο Οροπέδιο Λασιθίου, που συνεχίζει επίσης. Και φέτος έχουμε άλλα δύο ζευγάρια. Ένα στα Πεζά και ένα στο Ροδοπό. Είναι ακόμα λίγο νωρίς να ξέρουμε τι θα κάνουν αυτά τα δύο ζευγάρια, γιατί είναι καινούργια. Περιμένουμε, θα κάνουμε επισκέψεις τις επόμενες ημέρες, να δούμε πώς πηγαίνουν. Για ποιους λόγους έχουμε αυτή την αύξηση των ζευγαριών και του πληθυσμού? Λοιπόν, αναφορές προηγούμενες για φώλιασμα πελαργούς στην Κρήτη δεν υπάρχουν. Δηλαδή η πρώτη αναφορά έγινε το 2019. Που σημαίνει ότι ήταν ένας χώρος που για διάφορους λόγους έμενε ανεκμετάλλευτος στους πελαργούς. Σίγουρα υπάρχει αυθονία τροφής για αρκετά ζευγάρια πελαργών. Η πελαργή είναι κατά κύριο λόγο, τρέφονται με μεγάλα έντομα όπως ακρίδες, και σε μεγάλο βαθμό επίσης με μικρά θηλαστικά όπως ποντίκια και άλλα μικρά ζώα. Οπότε και στα ποτάμια με κάποια αμφίβια και ερπετά. Οπότε διατροφικά υπήρχαν συνθήκες, κυρίως στις κάμπους με τις αρκετές ακρίδες, τις μεγάλες ακρίδες που υπάρχουν. Οπότε υπήρχαν οι προϋποθέσεις για ζευγάρια και επέλεξαν κάποια σημεία τα οποία έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν σε μικρή ακτίνα από τη φωλιά αρκετή τροφή για να ταΐσουν τους νέους τους. Αυτό συμβαίνει και νομίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες και για περισσότερα ζευγάρια. Θα το δούμε όμως στο μέλλον αν θα εγκατασταθούν μόνιμα οι πελαργοί. Για να πούμε ότι έχουμε μόνιμο πληθυσμό, πρέπει να περάσουν 20 χρόνια. 20 χρόνια διαρκούς παρουσίας. Τότε κατοχυρώνεται ένα είδος ως μόνιμο. Ο ανθρώπινος παράγοντας στο να πετύχουμε αυτό το στόχο ποιος είναι, πόσο σημαντικός είναι? Λοιπόν, οι πελαργοί γενικά τα πολύ παλιότερα χρόνια δεν αντιμετωπίζονταν θετικά και πολύ με τους ανθρώπους. Επειδή φόλιαζαν σε ψηλά κτίρια και κυρίως επί τουρκοκρατίας σε μιναρέδες, τα αντιμετωπίζαν λίγο εχθρικά. Είναι τα τουρκοπούλια, λέγανε σε πολλά μέρη της Ελλάδας, γιατί φωλιάζουν σε μιναρέδες. Αυτά έχουν σταματήσει να υπάρχουν πια. Ήταν κάποιες πώς να τις πούμε, ιδεολειψίες οι οποίες σταμάτησαν να υπάρχουν. Για τους περισσότερους η πελαργή είναι ένα φιλικό ζώο. Ο πελαργός γενικά συμπεριφέρεται με ήπιο τρόπο, δεν αντιδρά και πολύ στον άνθρωπο, δηλαδή μπορεί να φτάσει πολύ κοντά του. Θα δουν, για παράδειγμα, οι γεωργοί στην περιοχή της Μεσαράς, θα βλέπουν να σκάβουν τη γη και να βλέπουν τους πελαργούς στο ζευγάρι εκεί, στα Πρετόρια,
να ακολουθεί το τραχτέρ και να τρέφεται με τα διάφορα ζώα πίσω από το τραχτέρ. Δηλαδή, πλησιάζουν πολύ εύκολα τον άνθρωπο. Μπορούν να φωλιάσουν σε κτίρια, μπορούν να φωλιάσουν σε πυλώνες της ΔΕΗ. Οπότε, εύκολα μπορούν να κάνουν παρέα στον άνθρωπο. Οπότε, να συνεπάρξουν με τον άνθρωπο. Οπότε, μπορούν να συνεπάρχουν με τον άνθρωπο, ναι. Όπως και άλλα ζώα μπορούν να συνεπάρχουν με τον άνθρωπο, αλλά δεν αντιμετωπίζονται το ίδιο φιλικά. Ξέρετε, υπάρχει μια νοοτροπία κάπως περίεργη σε αρκετές περιοχές, επειδή καλύπτουμε και δημοσιογραφικά πολλές περιπτώσεις κακοποίησης ζώων. Γι' αυτό ανέφερα και σας αναφέρω τον ανθρώπινο παράγοντα και το πώς πρέπει να αντιληφθούμε και εμείς οι ίδιοι την παρουσία των πελαργών στην Κρήτη. Ειδικά στους πελαργούς στην Κρήτη τους αντιμετώπισαν όλοι θετικά. Ναι. Μάλιστα, διάφοροι από διάφορες περιοχές λένε πώς μπορούμε να τους φέρουμε και στην περιοχή μας και τα λοιπά. Αυτό δεν μπορεί να κάνουμε και πολλά πράγματα. Οι πελαργοί επιλέγουν από μόνοι τους που θα πάνε. Η σημαντική είναι η παρουσία των πελαργών, πρέπει να το πούμε αυτό, σε περιοχές όπως η Χιτά, όπως η χώρη απόθεσης σκουπιδιών. Γι' αυτό χρειάζεται μια προσοχή. Επειδή πάνε σε κοπάδια σε τέτοιους χώρους, χρειάζεται μια προσοχή το τι σκουπίδια έχουμε και πώς τα διαχειριζόμαστε. Γιατί μπορούν να συμβούν δηλητηριάσεις και τέτοια πράγματα. Αυτό είναι στο χέρι μας. Είναι σε ένα βαθμό. Το αν θα πετάξουμε σκουπίδια, αν θα χρησιμοποιηθούν δηλητηριασμένα δολώματα που δυστυχώς χρησιμοποιούνται για διάφορες περιπτώσεις, είναι στο χέρι μας να μην γίνεται. Δηλαδή, πέρα από κάποια άλλα είδη πουλιών που έχουν πρόβλημα, μπορεί να έχουν πρόβλημα και οι πελαργοί με τα δηλητηριασμένα. Ξέρετε κάτι, κύριε Βερετάκη, εγώ παρατηρώ και μαθαίνω ότι και άλλα είδη πουλιών ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί, όπως είναι ο μαυροσκούφης, για παράδειγμα. Ναι, ο μαυροσκούφης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, ιδιαίτερα ευνοημένος από την κλιματική κρίση, η αλλαγή τέλος πάντων που έχουμε τα τελευταία χρόνια, σε επίπεδο Ευρώπης. Επειδή αυτό το είδος παραδοσιακά μεταναστευτικό πήγαινε στην Αφρική για διαχύμαση, πάει ακόμα, αλλά οι πληθυσμοί που παραμένουν στην Νότια Ευρώπη και στη Δυτική το χειμώνα αυξήθηκαν πάρα πολύ, επειδή οι συνθήκες είναι πιο ήπιες πια το χειμώνα. Οπότε βρίσκει το διατροφή να καλύψει τις ανάγκες του και το χειμώνα. Στην Κρήτη άρχισαν να φωλιάζουν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και σταδιακά επεκτάθηκαν σε όλο το νησί πολύ γρήγορα. Ήταν εντυπωσιακή άξιση τους. Είναι ένα πουλί με πάρα πολύ μελωδική φωνή. Κάνει εντύπωση, γιατί χελαϊδάει ακόμα και τα μεσημέρια του καλοκαιριού. Οπότε, αν είναι κάποιος κάτω από ένα πλατάνι σε κάποιο χωριό, θα το ακούσει σίγουρα, γιατί σχεδόν παντού είναι πλέον. Όμορφη αίσθηση. Αλλά αυτό το πουλί, θέλω να πω ότι έχει εκτοπίσει δύο άλλα είδη πουλιών με την επέκτασή του. Το αηδόνι και το μελωδοτσιροβάκο. Δύο επίσης πολύ μελωδικά σε φωνή πουλιά, τα οποία είναι μεταναστευτικά και έρχονται στην Νότια Ευρώπη την Άνοιξη. Μάλιστα. Οπότε στα μέρη που φωλιάζανε αυτά τα δύο είδη, έχει επεκταθεί ο μαυροσκούφης, ο οποίος μένει τώρα όλο τον χρόνο και έχει πάρει τις θέσεις τους. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ γνωρίζω ότι θα συνεχίσετε κατά κάποιο τρόπο έτσι να παρακολουθείτε την αύξηση των πληθυσμών και την παρουσία πληθυσμών σε πρώτη φάση των πελαργών. Εδώ είμαστε, κύριε Δερετάκη, και το επόμενο διάστημα και μετεκλογικά, έτσι να ερεμήσουμε λίγο, να δούμε τα πρώτα συμπεράσματα. Και μακάρι, γιατί όχι, και πριν από τα 20 χρόνια, με ορίζοντα... Προγραμματίζουμε... Ναι. Απλώς σας πω ότι προγραμματίζουμε να κάνουμε επισκέψεις σε αυτές τις περιοχές και να δαχτυλιώσουμε, όπως κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια, τους νεοσούς των πελαργών, ώστε να παίρνουμε πληροφορίες. Μάλιστα. Εδώ είμαστε, να δούμε τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Αυτό πήγα να πω, γιατί όχι, μην περιμένουμε 20 χρόνια και σε 10, 15, 12 χρόνια να εγκατασταθούν πελαργοί και να αναπαραχθούν, βέβαια, σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Λοιπόν,